Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μεταφέρω τις ανησυχίες των φοιτητών της σχολής μου. Ένα από τα καθημερινά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει μία φοιτήτρια και ένας φοιτητής του Νομικού και Οικονομικού Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ από την πρώτη μέρα των σπουδών του είναι η κατάσταση με τις κτηριακές υποδομές. Ουσιαστικά, στον χώρο της νομικής στεγάζονται συνολικά 7 πανεπιστημιακά τμήματα, στα οποία φοιτούν παραπάνω από 4.000 ενεργοί φοιτητές και μοιράζονται μόλις 16 αίθουσες και αμφιθέατρα στο νέο κτίριο της νομικής, 6 αίθουσες και ένα μεγάλο αμφιθέατρο στο παλιό κτίριο της νομικής, καθώς και διάφορες μικρότερες αίθουσες γραφεία περιμετρικά των σχολών. Ακόμα, η λέσχη σύντησης λειτουργεί σε χώρο έξω από τις σχολές, έχοντας παραδοθεί σε εργολάβο. Και έτσι, επιδιώκοντας την κερδοφορία του, ο ίδιος διατηρεί ελάχιστο προσωπικό που δεν επαρκεί σε ώρες αιχμής για την κάλυψη των αναγκών, με αποτέλεσμα να περιμένουμε στην ουρά για ένα πιάτο φαΐ με την ψυχή στο στόμα, κυριολεκτικά, για να προλάβουμε να φάμε ανάμεσα στα μαθήματά μας. Παράλληλα, πέρα από τους λίγους δικαιούχους, υπάρχει δυσαρέσκεια και για την ποσότητα αλλά και για την ποιότητα του φαγητού. Το πρόβλημα των υποδομών έχει πολλές διαστάσεις. Για παράδειγμα, η προσβασιμότητα για φοιτητές με κινητικές δυσκολίες, αλλά και τα ασανσέρ που έχουν συνεχείς βλάβες. Επιπλέον, τα έργα στη γραμμή 4 μετρό ουσιαστικά έχουν εφράξει την πρόσβαση από την οδό Μασαλίας. Την ίδια στιγμή, το ΕΚΠΑ διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ακινήτων, με πολλά από αυτά να αξιοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, να εκμισθώνονται σε εταιρείες και ιδιώτες. Και εμείς ρωτάμε, γιατί δεν έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο αξιοποίησης των ακινήτων για όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ, ώστε να αντιμετωπιστεί η τραγική κατάσταση που επικρατεί και να αντιμετωπιστούν τα κενά της στέγασης? Η απάντηση είναι, γιατί δεν σκέφτονται έτσι? Και το ΕΚΠΑ λειτουργεί σαν μια επιχείρηση που εξετάζει την αξιοποίηση με όρους των κερδών και των επενδύσεων. Μάλιστα, η χρήση χώρων του ΕΚΠΑ επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους που αξιοποιούνταν για τις ανάγκες των φοιτητών. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ιστορικός χώρος της Ήριδας, στην οδό Ιπποκράτους, που λόγω της μεγάλης εμπορικής του αξίας θέλουν σταδιακά να τον επινοικιάζουν σε ιδιώτες, όπως έγινε στο Fashion Week πέρυσι που το χορηγούσαν μεγάλες εταιρείες, σε ένα χώρο που αξιοποιείται από τον πολιτιστικό όμιλο των φοιτητών του ΕΚΠΑ, με τεράστια προσφορά και έργο στον πολιτισμό από τους φοιτητές. Απαξιώνεται λοιπόν έτσι η πρόσβασή μας στον πολιτισμό, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου μας χρόνου. Κλείνοντας, είναι ανάγκη να εκφραστεί η αγωνία χιλιάδων φοιτητών στις ανθρωπιστικές κοινωνικές σπουδές σχετικά με την εργασιακή μας προοπτική. Είναι γνωστό ότι και μπροστά στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποκαλύφθηκε ότι αυτό που τους νοιάζει, που δεν είναι τίποτα άλλο από το εμπόρευμα παιδεία, δεν χωράει την ανάπτυξη της επιστήμης για τις ανάγκες του λαού. Είναι αλήθεια όμως, εμείς ρωτάμε, είναι αλήθεια όμως ότι δεν είμαστε αναγκαίοι? Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 46% βιώνει συναισθηματικό ή ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, δεν χρειάζεται ανάπτυξη έρευνας για τα μέτρα στήριξης αυτών των ανθρώπων από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους. Αυτό αποτυπώνεται μέσα στα ιδρύματα από την αυξημένη ανάγκη των φοιτητών για ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαλύει τις δομές αυτές στον ΑΕΗ με την υποχρηματοδότηση. Αλλά και όσον αφορά τη συζήτηση για ένα πολύ σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, όπως η νεανική παραβατικότητα, που αντιμετωπίζεται με αντιεπιστημονικούς και κατασταλτικούς τρόπους. Αλήθεια, δεν χρειάζεται ανάπτυξη της κοινωνικής έρευνας τελικά από τους κοινωνικούς επιστήμονες? Αντί αυτού, όμως, ακόμα και μέσα και από την πρακτική μας άσκηση, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη γραμματιακή υποστήριξη ή στην πιο πρόσφατη τάση, στην έρευνα αγοράς, στην επίδραση στο digital marketing και συνολικά των προωθητικών ενεργειών διαφήμισης εταιριών για να πουλάμε στους καταναλωτές. Ενώ μεγαλώνει συνεχώς η ανάγκη βαθύτερης μελέτης και αντιμετώπισης κοινωνικών φαινομένων, η επιστήμη μας απαξιώνονται και είναι χιλιάδες οι άνεργοι απόφοιτοι συνάδελφοί μας. Μετά το πτυχίο, λοιπόν, τι? Οι περισσότεροι κυνηγούν μεταπτυχιακά και τίτλους, σεμινάρια και εθελοντικές εργασίες για μία θέση στον ήλιο. Στην καλύτερη, για κάποια θέση με ημερομηνία λήξης σε ΜΚΟ ή κάποια δομή που θα μας έχει κακοπληρωμένους και ανασφάλιστους. Αλλιώς, καταλήγουμε να βγάζουμε τα προστοζήν, εργαζόμενοι σε κάποιο κλάδο που κατά 99% καμία σχέση δεν θα έχει με αυτό που επιλέξαμε να σπουδάσουμε.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ξέρουμε ότι είστε στο πλάι μας. Ευχαριστώ πολύ.